Και φάγανε στο καπάκι πάνω και αφού τελειώσαν το καπάκι, μετά ανοίξαν και το καπάκι και φάγανε και το μέσα. Εδώ έχουμε φάει από το χώμα το καπάκι να μας πειράξει. Με τον Γιώργο από την αρχή του παιχνιδιού έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Έχουμε πει από προσωπικά μας μέχρι ιστορίες για πρωτοσέλιδα. Τέλος πάντων. Έχουμε πει διάφορα. Αυτό είχε μια παύση, ειδικά με την Ένωση. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη παύση. Δεν μου αρέσει που έγινε αυτή η παύση. Αυτή τη στιγμή είναι μια ισορροπία πολύ καλύτερη για μένα στο πώς θα επικοινωνήσουμε και το τι θα πούμε. Το χαίρομαι περισσότερο και είναι πιο ανθρώπινο. Τελευταίο και τελειώνω για να καταλάβεις. Είναι έξω τουρίστριες, ρε. Είναι, ναι. Πήγαμε σε μια παραλία άλλο level. Είναι τουρίστριες. Και είναι και ένα Σέρβος εκεί πέρα. Κάτι οι Σέρβοι ήταν ψηλό γκρουπάκια, παρέες και εγώ ναι. Που σκάσαμε ένα καραβί δίπλα. Και βγαίνω δίτης, εν τω μεταξύ το έχουμε παίξει τελείως πόζερ, ρε παιδί μου και δύο, ότι δίτες. Δίτες, ξέρω εγώ, ναι. Και βγαίνουμε. Το ζούμε. Ναι, το ζούμε, ρε παιδί μου, το έχουμε ζήσει τώρα. Πολύ... Ναι, νόμιζα ότι ναι, άστο. Τώρα βγαίνουμε τώρα με στολή, στους άλλους με μαγιό. Με το νερό, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και βγαίνω με τη στολή έξω στην παραλία και το παίζω ότι. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε με λίγο τα κορτσάκια εκεί πέρα. Λέω, κοιτάξτε με λίγο τώρα να δείτε. Και επειδή με τα πατροχοπέδια τα έχουν βγάλει, πηγαίνω ανάποδα. Πώς πάνε ναι, και δεν μπορεί να περπατήσει. Και πάω ανάποδα. Αλλά τώρα ψάλτη, ρε παιδί μου. Καμάκι, στάθει ψάλτη. Γκρι καμάκι. Και εκεί που πηγαίνω και καλά, φουσκώνω, ψηλώνω και ότι κάνω δείτε. Τρώω ένα πίστο. Τα πατροχοπέδια, φίλε. Πανηγυρικό. Δεν πιάνει τώρα, σου λέω. Και... αλλά δεν πέφτω. Μπα, πέπεσα με τον κόλο. Πέφτω και από το βάρο ότι φιάλει κυλιέμαι. Δεν πιάνει. Και να πήγαινε μόνο να σηκώσω και τα βαρύδια και το βάρο, φίλε. Δεν το πιάνει. Νίκο, εσύ τι έκανε, συνέχισε την πόζα. Όχι, αδιαφόρησε με τι πλαγίε μου. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα αυτά που σκέφτεται το μυαλό του και κάνει. Πάνε και σέρβε. Έρε, παιδάκι, και εσύ. Μισή δουλειά έκανε. Έφτιασε λόγο. Όπω κάθε μέρα, απολαμβάνουμε το καφεδάκι μα. Στο παγκάκι, στο τραπεζάκι, δίπλα στο Φίνικα. Και ήρθε και η αποστολία, έκατσε δίπλα μας να πιει καφέ, να μας ρωτήσει κάποια πράγματα για το πώς ήταν χθες η ημέρα. Τα είπαμε, όμορφα ανθρώπινα, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει μια ανθρώπινη σχέση και με εμένα και με τα παιδιά απέναντι στην αποστολή και στον Οροκλό, ή φεύγοντας ακόμα και στο Λευτέρι και στο Δημήτρη. Δεν μου αναιρεί το ότι αν χρειαστεί να την ψηφίσω, προφανώς δεν θα ψηφίσω κανένα από τους δύο φίλους μου, είτε στη Δήμητρα που είναι κοντά, και θα πρέπει να ψηφίσω ένα από τα τρία παιδιά που είναι η Βασιλική, ο Οροκλός και η Αποστολία. Αν όντως είναι η Αποστολία και δεν κερδίσει την Ασυλία, παρότι είναι πολύ καλή παίκτρια, ρε παιδί μου, θα πρέπει κάποια στιγμή, και θα τους το πω κιόλας, ποτέ δεν κρύβομαι, το κρατάω μέσα μου, ότι πρέπει να βγει στο κοινό και πρέπει να περάσει τη διαδικασία που έχουμε περάσει όλοι.